Με κατάθλιψη κυριευμένη από άγχος και αρνητικά συναισθήματα, αλλά και με ψυχοσωματικά προβλήματα που κάνουν δύσκολη την καθημερινότητά τους, είναι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Έρευνα στην οποία συμμετείχε το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέγραψε υψηλά ποσοστά για μια σειρά από συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη, με πολλούς από τους σχετικούς δείκτες να παρουσιάζουν επιδείνωση. Έχουν έρθει και έχουμε και πολλές τηλεφωνικές καταγγελίες ότι κάποιοι συνάδελφοι, τουλάχιστον τον περασμένο καιρό, δεν μπορούσαν πλέον να ανταπεξέλθουν στις εργασίες που τους δινόταν. Έχουμε μάθει ότι φέτος δουλέψανε κάποιοι συνάδελφοι 7 ημέρα ολόκληρα, δηλαδή και μήνες χωρίς ρεπό, για 10 και 14 ώρες. Δεν ξέρουμε αν πληρωθήκαν, δεν μας είπαν αν πληρωθήκαν ή όχι, αλλά καταλαβαίνετε ότι και να πληρωθούν αυτές τις ώρες δεν ξεκουράζονται. Όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία τους και μάλιστα πιο πολύ την ψυχική υγεία τους. 4 στους 10 εργαζόμενους αισθάνονται μελαγχολία και 41% απαισιοδοξία για το μέλλον, έναντι 35% το 2021. 2 στους 10, όπως και πριν από 2 χρόνια, έχουν αισθήματα αναξιότητας, ενώ το ποσοστό όσων έχουν σκεφτεί να δώσουν τέλος στη ζωή τους εμφανίζεται αυξημένο το 2023, φτάνοντας το 2%. Την εποχή της πανδημίας, 2 χρόνια πριν, υπήρχε μια κατάθλιψη σοβαρή στους εργαζόμενους, γιατί πολλοί εργαζόμενοι είχαν κλείσει επιχειρήσεις. Κάποιοι έπαιρναν τα 534 ευρώ, κάποιοι έπαιρναν κάποια βοηθήματα Ταμείου Ανεργίας, κάποιοι δεν έπαιρναν τίποτα. Με αποτέλεσμα να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και ούτε τα χρήματα αυτά, τα επιδόματα της πείνας που δίνανε, φτάναν για να ζήσουν οι συνάδελφοι. Σήμερα η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Αρκετά εκτεταμένα είναι τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος σε σχέση με το 2021, καθώς 3 στους 4 αισθάνονται νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή, το 44% από το 40% βρίσκονται σε υπερένταση, το 16% από το 14% που ήταν το 2021 βιώνουν έντονη και συνεχή ανησυχία και το 10% βιώνουν κρίσεις πανικού. Αυτό που έχουμε στην εργασία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας. Θα μείνει στη δουλειά, κλείνοντας και χτυπώντας την κάρτα, ο κάθε εργαζόμενος, τα προβλήματα της εργασίας του πρέπει να τα κλείνει αποκλειστικά και μόνο στη δουλειά. Όταν φύγει και πάει στο σπίτι του, δεν πρέπει να μεταφέρει τα προβλήματά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλότερες τιμές άγχους και θυμού εμφανίζουν οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι, ενώ οι εργαζόμενοι σε υβριδικό μοντέλο έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές άγχους.